Καλό μεσημέρι κύριε Ανδρεαδάκη και χρόνια πολλά. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε μια χαρά, πολύ καλά. Είμαι στην Αθήνα, αλλά τον περισσότερο καιρό τον περνάω στη Θεσσαλονίκη τους τελευταίους μήνες από τότε που διορίστηκα. Κάτι που οφείλω να σας πω ότι με έχει αναζωογονήσει πάρα πολύ. Να πω ότι δεν είστε ο μόνος που το λέει αυτό κατά καιρούς, αλλά εμείς λίγο πολύ το εισπράττουμε αυτό και απλά ως ένα κοπλιμέντο, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε η Θεσσαλονίκη και τι ωραία πόλη κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος... Αυτά είναι, ναι, να, τα ξέρω και εγώ τα κλισέ. Τη Θεσσαλονίκη την αγαπούσα πάντα, γιατί λόγω του φεστιβάλ και της δουλειάς μου ως κριτικός κινηματογράφου ανέβαινα πάρα πολύ συχνά, 2-3 φορές το χρόνο. Με τον καιρό έχω αποκτήσει φίλους, αγαπημένους, έχω πάρα πολλές σημαντικές στιγμές που έχω ζήσει. Αλλά όταν ανέλαβα το φεστιβάλ και εγώ και η Γενική Διευθύντρια, η κυρία Ελίζα Ζαλαντό, αποφασίσαμε να έχουμε βάση μας στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Ζαλαντό άφησε το Παρίσι και μένει μονίμως στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει ο γιος της στο σχολείο, μετέχει της ελληνικής παιδείας. Και εγώ αποφάσισα να μοιράζω τη ζωή μου με μια βαλίτσα σε όλο τον κόσμο, διότι ξέρετε, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ενός φεστιβάλ ζει με μια βαλίτσα στο χέρι. Πότε είναι στη Θεσσαλονίκη, πότε είναι στην Αθήνα, πότε είναι στις Κάνες, στο Βερολίνο, στη Βενετία, σε όλες τις αγορές που πρέπει να βρει τις ταινίες για να τις φέρει στο φεστιβάλ. Ακριβώς. Και εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε ζήσει στο εξωτερικό, ακόμη και από τα χρόνια που σπουδάσατε, έχετε δουλέψει. Για να σας συστήσω και λίγο σε ένα κοινό που ίσως δεν σας γνωρίζει, το αθλητικό κοινό. Είστε και πάρα πολύ παλιός δημοσιογράφος και εφημεριδάς και περιοδικάς. Δηλαδή έχετε προλάβει όλες τις καλές εποχές του έντυπου τύπου. Απλά από τον τομέα του κινηματογράφου, έτσι. Δηλαδή ως κριτικός περισσότερο κινηματογράφου και στην τηλεόραση σας έχουμε δει. Τώρα τι, το πιάσα έτσι από εδώ. Τι μπορεί να... επινοήσει κάποιος δημοσιογράφος ως μέσο για να φτάσει στο κοινό, διότι παλαιότερα υπήρχε ο έντυπος τύπος, ήταν λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα με το ίντερνετ... Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το ίντερνετ κυριαρχεί. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πια ενημερώνονται από το ίντερνετ. Υπάρχει όμως μια μεγάλη παγίδα. Αυτό που κάποτε... Πριν από λίγα χρόνια, όταν έγινε η έκρηξη του ίντερνετ, πιστεύαμε ότι θα είναι μια απόλυτη δημοκρατία και θα μπορεί ο καθένας να εκφράζει τη γνώμη του και να μαθαίνει τις πληροφορίες, υποτίθεται αφιλτράριστα και χωρίς επιρροές. Έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο, διότι το ίντερνετ έχει γεμίσει με σελίδες χωρίς υπογραφή, με ειδήσεις που δεν ξέρει κανείς από πού έρχονται. Και τα πράγματα είναι επικίνδυνα και πραγματικά θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Ναι, η υπερπληροφόρηση δηλαδή απαιτεί ένα προσωπικό φίλτρο του καθενός σε οτιδήποτε διαβάζει. Η πληροφόρηση ακόμα τελικά γίνεται μη πληροφόρηση, φοβάμαι. Ναι. Αλλά εμείς στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι να έχουμε μια συνεχή παρουσία μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με παρεμβάσεις κινηματογραφικές και συνεργασίες με όλους τους φορείς της πόλης. Αυτό ήταν το πρώτο στοίχημα και αυτό θέλαμε να κάνουμε. Και όταν λέω όλους τους φορείς της πόλης, ένας καλλιτεχνικός οργανισμός φαντάζεται ότι θα είναι μόνο οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι φέτος είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Εμπορικό Κόσμο της Θεσσαλονίκης, αλλά και με τα αθλητικά σωματεία, όπως ήταν αυτή η εξαιρετική πρεμιέρα που κάναμε για την ταινία του φίλου μας του Νικόλα Τριαντεφυλλίδη για τον ΠΑΟΚ. Ήσασταν εσείς σε αυτή την προβολή που ήταν λίγο ΠΑΟΚ, έτσι, η πρώτη τουλάχιστον που την παρακολούθησε η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκεί στο Ολύμπιον. Ναι, βεβαίως. Ήμουνα στην προβολή, παρουσίασα τους συντελεστές, τον κύριο Σαββίδη, την φιλενάδα και επίσης σκηνοθέτηδα που ολοκλήρωσε τη Μαρίνα Δανέζη, που ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ, διότι ο Νικόλας μας άφησε πριν τελειώσει την ταινία. Ήταν μια φορτισμένη προβολή, μια ιδιαίτερη προβολή, με πάρα πολύ αγάπη. Διότι ο Νίκος έκανε μια ταινία, εγώ είπα στην προβολή, και νομίζω ότι ο κύριος Σαββίδης το συμμερίστηκε αυτό, είναι μια ιστορία αγάπης. Δεν είναι ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ. Και αυτό κάνει σπουδαία αυτή την ταινία.
Και νομίζω ότι ο Νικόλας ο Τριανταφυλλίδης και από εκπομπές από κάποιες εκπομπές, ας πούμε, που έχει κάνει στην τηλεόραση με θέμα στέκια, με θέμα νοοτροπίες ανθρώπων και συνήθειες ανθρώπων, έχει ασχοληθεί πολύ με αυτή την ψυχολογία του γηπέδου, με την αγάπη για μια ομάδα. Το έβγαλε αυτό στην ταινία τη συγκεκριμένη. Ναι, βέβαια, αυτό φαίνεται σε αυτή την ταινία. Φαίνεται, δεν είναι μια ταινία για μια ομάδα, είναι μια ταινία για πάρα πολλά πράγματα. Για μια πόλη, για τον τρόπο που αυτή η ομάδα μπήκε μέσα στην πόλη και διεκδίκησε μια ταυτότητα και μια θέση μέσα σε ένα χώρο αρχικά εχθρικό. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα μεταναστών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε σήμερα. Ναι, προσφύγων που επέστρεψαν, ας πούμε, σε μια πατρίδα που δεν την ήξεραν και απλά άκουγαν διηγήσεις. Και έπρεπε εδώ να επιβιώσουν και να προκόψουν. Και ο ΠΑΟΚ τους έδωσε αυτή την ταυτότητα ακριβώς. Ναι. Κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ στο ντοκιμαντέρ. Άρα λοιπόν αυτό έτσι ήταν και ο λόγος που προβλήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου και όχι στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, ας πούμε, το οποίο έπεται. Γιατί η ταινία είναι περισσότερο ντοκιμαντέρ, όπως και να το κάνουμε. Ναι, είναι περισσότερο ντοκιμαντέρ και η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι εδώ και αρκετά χρόνια δύο ντοκιμαντέρ. Το φεστιβάλ του Νοεμβρίου με ταινίες με υπόθεση και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που έρχεται τώρα σε τρεις μήνες, σε δύο μήνες για την ακρίβεια. 3 Μαρτίου ξεκινάμε. Θέλαμε όμως να την προβάλλουμε αυτήν την ταινία διότι αφενός είχε σκοπό να βγει στις αίθουσες και ήταν ένα πάρα πολύ καλός τρόπος να την αναδείξουμε και να την προτείνουμε στο κοινό. Και γιατί στο φεστιβάλ του Νοεμβρίου παίζουμε και άλλα ντοκιμαντέρ, δεν ήταν το μόνο ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι. Για μας ο κινηματογράφος είναι κινηματογράφος. Εσείς βλέποντάς την καταλάβατε και κάποια πράγματα γενικά και για την ψυχονοτροπία αυτής εδώ της πόλης, που είναι μια δύσκολη πόλη, έτσι. Ή άλλοι τη λένε γκρινιάρα, άλλοι τη λένε παραπονιάρα, ότι βγάζει ένα παράπονο γιατί είναι πάντα στη σκιά της πρωτεύουσας. Εγώ είμαι κριτικός. Γεννήθηκα στην Κρήτη, μεγάλωσα στην Κρήτη, τέλειωσα το σχολείο, η οικογένειά μου είναι ακόμα στην Κρήτη. Και νομίζω ότι καταλαβαίνω τη Θεσσαλονίκη πολύ περισσότερο από ότι θα την καταλάβαινε ένας Αθηναίος. Όπως και το Ηράκλειο, η πατρίδα μου, είναι ένας κόμβος ιστορικός. Και αυτό εγώ βρήκα στη Θεσσαλονίκη και το συνδέω με το Ηράκλειο, ότι είναι ένας ιστορικός κόμβος από τον οποίο έχουν περάσει όλοι οι πολιτισμοί και έχουν αφήσει τα ίχνη τους, τα οποία τα βλέπουμε τώρα και ζούμε μαζί τους. Ναι. Επιστρέφω λίγο στον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ, τον Νικόλα του Τριανταφυλλίδη. Μπορείτε έτσι λίγο να μας τον συστήσετε, ζώντας και τις ταινίες του στην προγενέστερη εποχή, αλλά και αυτήν την τελευταία, το κύκνιο άσμα του, ας πούμε, που γνωρίζοντας και το πρόβλημά του, το πρόβλημα υγείας του, αποφάσισε να ξοδέψει ενέργεια, να κουραστεί ενώ έκανε θεραπείες, ενώ ήταν σε μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, για να ολοκληρώσει κάτι που είχε να κάνει απλά με την ποδοσφαιρική του αγάπη. Πώς το χαρακτηρίζετε, τρελό, έτσι ρομαντικό? Κοιτάξτε, ο Νίκος ήταν πάντα αυτό το πράγμα και γι' αυτό τον αγαπήσαμε και γι' αυτό τον θαυμάζαμε και θα συνεχίσουμε να τον θαυμάζουμε. Ήταν έξω από όλα τα συμβατικά πλαίσια ενός σκηνοθέτη, ενός φίλαθλου, ενός μουσικόφιλου, ενός ειδικού της μουσικής. Και αυτό τον χαρακτηρίζει πάντα. Έκανε πράγματα που μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ολόκληρη μυθολογία. Αυτό έφτιαχνε ο Νίκος, μυθολογίες. Και σε αυτή την ταινία αυτό κάνει. Φτιάχνει τη μυθολογία του ΠΑΟΚ. Ναι. Και μάλιστα χρησιμοποιεί και το μέλλον, έτσι. Δηλαδή δίνει και την προοπτική ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι για 90 χρόνια ή για 100 χρόνια. Νοσταλγώντας το μέλλον, το οποίο είναι μια πολύ ποιητική φράση, ας πούμε, με πολλά νοήματα. Μα αυτό ακριβώς είναι το ντοκιμαντέρ. Έχει πάρα πολύ αγάπη και πολύ ποιήση. Και αυτό το κάνει ιδιαίτερο. Ναι. Και μια παραγωγή που έτσι τη χρηματοδότησε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, χωρίς να τσιγκουνευτεί, ας πούμε, τα έξοδα, και πραγματικά έγινε μια εκπληκτική δουλειά από άποψη τεχνικών δυνατοτήτων. Ναι, είναι όντως μια εξαιρετική δουλειά και είμαι ιδιαίτερα τυχερός που ο ΠΑΟΚ με έκανε δώρο μια συλλεκτική φανέλα, την οποία τη φοράω πολύ συχνά, και η οποία έχει το νούμερο 57
γιατί ήταν το 57ο φεστιβάλ. Ναι, ναι. Εσείς τι ομάδα είστε? Εγώ, όπως σας είπα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οπότε... Όφι. Όφι. Οπότε τα ασπρόμαυρα χρώματα ήταν οικεία, έτσι. Το θυμάμαι από πολύ μικρός, όταν με πήγαινε ο πατέρας μου στους αγώνες, τότε ο Όφι ήταν βέβαια σε κάτι κατηγορίες απερίγραπτες. Αλλά θυμάμαι ότι μου έλεγε, ξέρεις, εμείς έχουμε μια συγγένεια με τον ΠΑΟΚ, διότι είναι και αυτός ασπρόμαυρος, και εμείς οι Κρητικοί έχουμε πάντα μια συγγένεια με τους Μακεδόνες, οπότε μην το ξεχνάς αυτό, και τώρα το ξανασυνάντησα. Αυτό το παοξάκι από την Κωνσταντινούπολη, τον Ντεμίρκουμπους, αν το λέω καλά. Ντεμίρκουμπους. Ναι, ναι, ναι. Εσείς το φέρατε φέτος στο φεστιβάλ, γιατί τον είδα και αυτόν με μια φανέλα. Ναι, κάναμε ένα αφιέρωμα, στο αφιέρωμα Ματιά στα Βαλκάνια, που έχουμε ταινίες από όλα τα Βαλκάνια και το επιμελείται ο Δημήτρης ο Κερκινός. Φιλοξενήσαμε τον Ντεμίρκουμπους, ο οποίος είναι φίλαθλος, και ο ΠΑΟΚ έκανε και σε αυτόν την ίδια φανέλα με το νούμερο 57 και μας την έστειλε μάλιστα, που τη φοράει πολύ περήφανος στην Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Κύριε Ανδρεαδάκη, έχουμε ένα κόσμημα, έχουμε ένα φεστιβάλ, έναν ευρωπαϊκό θεσμό, έτσι. Και επειδή και σαν χώρα, αλλά και σαν πόλη που είμαστε λίγο περιφέρεια, δεν έχουμε και πολλούς τρόπους να βρεθούμε στο προσκήνιο, να προσελκύσουμε και ανθρώπους εξειδικευμένο τουρισμό, αλλά και γενικώς τουρίστες. Τι προοπτικές έχει αυτό το φεστιβάλ για να βοηθήσει και την πόλη? Διότι πραγματικά αυτό το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη, ζωντανεύει όλο το κέντρο, όλη η πόλη, βλέπεις νέο κόσμο, βλέπεις ξένους, παρατηρείς μια, τουλάχιστον έναν αέρα ευρωπαϊκό. Τι έχετε σχεδιάσει εσείς να κάνετε τα επόμενα χρόνια για να κλείσουμε με αυτό, ας πούμε, στην κουβέντα? Εμείς το νούμερο ένα που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα φεστιβάλ που δεν είναι μόνο 10 μέρες το Νοέμβριο και 10 μέρες το Μάρτιο, αλλά είναι όλο το χρόνο. Με την ετήσια δραστηριότητα του θεσμού. Καταρχάς, υπάρχουν δύο κινηματογράφοι στην πλατεία Αριστοτέλους, το Ολύμπιον και ο Παύλο Ζάνας. Άλλες δύο αίθουσες που έχουμε πάρει από πέρσι στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού, τον Τζον Κασαβέτης και τον Σταύρο Τορνέ, οι οποίες παίζουν την ταινιοθήκη και παίζουν επίσης και άλλες ταινίες. Υπάρχει το Μουσείο Κινηματογράφου, το οποίο το επισκέπτονται περισσότερο από 20.000 παιδιά κάθε χρόνο. Υπάρχουν οι εκδηλώσεις που κάνουμε συνέχεια όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Να, τώρα για παράδειγμα, στις 4 του μηνός έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη προβολή σε συνεργασία με την Παράλλαξη στο Μακεδονία. Ναι. Στο ξενοδοχείο Μακεδονία, το οποίο κλείνει και ανακαινίζεται, ένα έρημο ξενοδοχείο, στο οποίο προβάλλουμε μια ταινία έκπληξη. Δηλαδή σε έναν άδειο χώρο, ψηλό έρημο και λίγο τρομακτικό, θα μπει ο κόσμος και θα δει μια ταινία έκπληξη. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, το έχουμε αφήσει και λίγο μυστικό. Είναι μια βραδιά με μια εμβληματική ταινία τρόμου και φαντασίας, ίσως η καλύτερη ταινία του είδους, η οποία διαδραματίζεται σε ένα έρημο ξενοδοχείο. Μάλλον κάποιοι το κατάλαβαν και ποια ταινία λέω, αν το καταλάβατε μην το πείτε. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ας αφήσουμε λίγο τον κόσμο, μπας και ψαχτεί. Δεν ξέρω τώρα αν έχει και θέσεις, γιατί... Και δεν θα είναι μόνο μία προβολή, αλλά θα είναι ένα ολόκληρο happening, που θα προσπαθήσουμε να αναστήσουμε κάποια από αυτά τα στοιχεία αυτής της ταινίας μέσα στο ξενοδοχείο, ναι, ναι, ναι. Με τρόπο έτσι ιδιαίτερο. Λίγο διαδραστική, ναι, ναι, ναι. Την έχω ακούσει την περιγραφή. Ωραία. Και ό,τι να ξέρετε, πραγματικά η πόλη ανταποκρίνεται σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Μας αρέσαν πάρα πολύ και η προβολή μέσα στο στρατόπεδο Καρατάσου και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, έτσι, που βλέπω σιγά σιγά ότι παίρνει το φεστιβάλ. Οπότε και εμείς μαζί σας είμαστε και θέλουμε να κάνουμε κάτι και μαζί, έτσι, ίσως και μια προβολή, ίσως κάτι, γιατί όταν ένας θεσμός είναι τόσο γνωστός στο εξωτερικό, είναι λάθος να μην αποτελεί συνεχές θέμα συζήτησης και δράσης και για την ίδια την πόλη, έτσι, δηλαδή να το θυμόμαστε μόνο εκείνες τις μέρες. Όχι, όχι, δεν πρέπει να το θυμόμαστε μόνο
δύο δεκαήμερα το χρόνο. Για μας το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ένας οργανισμός που ζει μέσα στην πόλη, αναπνέει μέσα στην πόλη και συνεργάζεται με όλους τους θεσμούς της πόλης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μια ετήσια δραστηριότητα που έχει να κάνει με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλές γιορτές να σας ευχηθούμε. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Και όταν θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, με το καλό να ανταμώσουμε κιόλας. Να είστε καλά. Είμαι συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, οπότε ναι. Μπορείτε να με συναντήσετε όπου θέλετε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρεάδακη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.